Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ρίτσα Καστάνη. Στο εξωτερικό θα παραμείνουμε, αλλά θα δούμε μαζί με τον Γιώργο τον Καπόπουλο. Καλημέρα, Γιώργο, καλώς ήρθες. Θα δούμε το Νόμπελ Ειρήνης. Ναι. Το οποίο πήγε στον Μπαράκ Ομπάμα και έχει ξεσπάσει μια πολύ μεγάλη κουβέντα, βεβαίως. Εξαιρουμένων του Ρώσου Προέδρου, του κ. Μέντεβεντεφ και του κ. Κάστρο, οι οποίοι έσπευσαν να συμφωνήσουν, να υπερθεματίσουν και να συγχαρούν. Mm-hmm. Είναι λίγο περίεργο, είναι σαν να προεξοφλεί μια μετοχή στο χρηματιστήριο ότι θα ανέβει μελλοντικά και να την αγοράσει. Τι έκαναν και το πιο εκπληκτικό που είναι το εξής. Δεν δόθηκε απλά εν μέσω Οκτωβρίου, 9 μήνες μετά την είσοδό του στο Λευκό Οίκο, το Νόμπελ στον Ομπάμα. Η υποψηφιότητά του είχε κατατεθεί και κλείσει στις 20 Φεβρουαρίου. Mm-hmm. Δηλαδή, ήταν ένα μήνα στο Λευκό Οίκο όταν έκλεισε η υποψηφιότητά του. Λοιπόν, εγώ θα μεταφέρω και την ερώτηση του Τσάβες, βεβαίως, έτσι. Ναι. Τι στο καλό λέει, για ποιο λόγο λέει, έδωσαν το Νόμπελ στον Μπαράκ Ομπάμα. Κάποιοι λένε επειδή δεν είναι ο Τζορτζ Μπους. Κάποιοι άλλοι λένε αν κάνει όσα λέει ότι θα κάνει και για τα οποία του δώσαν το Νόμπελ, τότε τι θα του δώσουν. Και τα δύο είναι. Δηλαδή, αν υπήρχε Νόμπελ πολέμου, θα έπρεπε να έχει δοθεί στον Τζορτζ Μπους. Δεν υπήρχε, δίνοντας στον διάδοχό του Νόμπελ Ειρήνης, κάνουμε την αντίστοιξη. Δεύτερον, όντως Νόμπελ που επενδύει σε προσδοκίες και ελπίδες. Mm-hmm. Δηλαδή, έχει πάει στη Μέση Ανατολή Ομπάμα, Κωνσταντινούπολη και Κάιρο. Μήνυμα συμφιλίως προς τον αραβικό κόσμο. Ακόμα βρισκόμαστε στις διακηρύξεις. Θα δούμε αν έχει το πολιτικό θάρρος ο Αμερικανός Πρόεδρος να πιέσει τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση του Ισραήλ. Έχει προθέσεις ομαλής συνέχισης της απεμπλοκής από το Ιράκ. Θα δούμε αν θα τα καταφέρει. Έχει επίσης προθέσεις συνδιαλλαγής και ειρηνικής επίλυσης των προβλημάτων με το Ιράν. Και εκεί θα δούμε. Θα δούμε τι θα κάνει στο Αφγανιστάν, που είναι η μεγαλύτερη του πρόκληση και όπου η κατάσταση εξελίσσεται κάτι σαν το Βιετνάμ. Ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας έχει εξελιχθεί σε εθνικοαπελευθερωτικό πόλεμο των Παχτούνων κατά της δυτικής παρουσίας στη χώρα αυτή, και έχει κάνει μια πολύ συγκεκριμένη χειρονομία με την εγκατάλειψη της αντιπυραυλικής ασπίδας. Άνοιξε ένα δρόμο συνδιαλλαγής, ύφεσης και συνεργασίας με τη Ρωσία, κάτι που μας μας εδώ άμεσα, Πόπη. Αν τα βρουν Αμερικανοί και οι Ρώσοι, όχι μόνο δεν θα υπάρχουν εντάσεις για τους πυράβλους και τα πυρηνικά, αλλά θα υπάρχει συνεργασία αυτών των δύο μεγάλων δυνάμεων στα Βαλκάνια, και εκεί που Αμερικανοί και Ρώσοι προτείνουν ανταγωνιστικά δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, θα πάψει και ο ανταγωνισμός ή θα ατονίσει στον τομέα της ενέργειας. Μέσα σε 9 μήνες έχει δείξει καλές προθέσεις σε όλα τα μέτωπα. Το Νόμπελ, Πόπη, όμως σημαίνει και κάτι άλλο. Σημαίνει ότι στην πράξη ουδείς αμφισβητεί την πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ. Αυτό που θέλουν όλοι, Ρωσία, Κίνα, Ευρώπη, Βραζιλία, Ινδία, είναι καλύτερες Ηνωμένες Πολιτείες, πιο μετριοπαθείς, πιο συνενετικές και πιο συνεργάσιμες με τις άλλες δυνάμεις για την επίλυση των παγκόσμιων προβλημάτων. Κανένας δεν έχει στην ατζέντα του να δημιουργήσει ένα μέτωπο κατά των ΗΠΑ. Και αν αυτή τη διαπίστωση την παραβάλλουμε με το τι έκανε ο Μπους την οκταετία, πραγματικά ο πρόεδρος Ομπάμα, αν τις διακηρύξεις του τις κάνει πράξη, θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την παγκόσμια ειρήνη. Δεν θα δικαιώσει μόνο το βραβείο Νόμπελ, αλλά θα σώσει και τα ζωτικά συμφέροντα της χώρας του σε μια στιγμή που αναδύονται νέες δυνάμεις οικονομικές και πολιτικές. Μάλιστα. Εγείρει λοιπόν τεράστιες προσδοκίες η βράβευση αυτή με το Νόμπελ Ειρήνης στον Μπαράκ Ομπάμα. Να δούμε τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Σας ευχαριστώ. Βέβαια, πολύ, βέβαια Νόμπελ Ειρήνης θα μπορούσαν να έχουν πάρει και πολλοί άλλοι στο παρελθόν που δεν πήρα. Το μυαλό μου, με αφορμή την συμφωνία Τουρκίας-Αρμενίας, πάει στον Ελευθέριο Βενιζέλο και στον Κεμάλ Ατατούρκο, οι οποίοι 7 χρόνια μετά από έναν αιματηρό πόλεμο συμφιλιώθηκαν το 1929. Λοιπόν, Γιώργο, το πήγες πολύ πίσω. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ. Πάμε ξανά στο εξωτερικό δελτίο, στη Ρίτσα την Καστάνη που είναι στην αίθουσα σύνταξης, για να δούμε το τραγούδι του Μάικλ Τζάκσον, το οποίο σήμερα τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας, δόθηκε στη δημοσιότητα. Ρίτσα. Λοιπόν. Ξέρετε ποιο είναι το μόνο τρόφιμο κατά της χοληστερίνης που έχει αποδείξει με κλινική έρευνα την αποτελεσματικότητά του σε εμάς τους Έλληνες που έχουμε ιδιαίτερες διατροφικές συνήθειες? Το Minerva Benecol. Κλινική έρευνα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε Έλληνες απέδειξε ότι οι φυτικές θανόλες που περιέχει το Minerva Benecol μειώνουν τη χοληστερίνη έως 15%. Η χοληστερίνη